Ενώ εμείς μαλώνουμε εδώ πέρα για να κερδίσουμε λίγο υποσυνείδητο, ό,τι κερδίζουμε εμείς για την ψυχή μας, το χρησιμοποιεί η ψυχή μας για να κερδίσει κάτι λίγο από το δικό της υποσυνείδητο. Με τη σειρά της η πνευματική υπόσταση που έχει δημιουργήσει την ψυχή θα προσπαθήσει να χρησιμοποιήσει αυτό το λίγο που έχουμε κερδίσει εμείς με τη δικιά της συνειδητότητα για να μπορέσει να κερδίσει λίγο περισσότερο από το δικό της υποσυνείδητο και ούτω καθεξής. Όταν λέει επιστρέψω από τον Καναδά και σας κάνω μια παρουσίαση σχετικά με το θέμα αυτό που είναι ένας από τους ελέγχους του θεϊκού σχεδίου, θα εκλογείτε όταν αντιληφθείτε ότι ουσιαστικά αυτό που μόλις σας είπα, αλλά με σε πλήρη επέκταση, είναι αυτό που είναι γνωστό σαν ανάνυψης. Είναι η ανάληψη. Έτσι πηγαίνουμε στο Θεό. Έτσι πηγαίνουμε στο Θεό. Με τη συνειδητότητα. Γιατί η συνειδητότητα είναι ο τύπος και ο ορισμός βάσει του οποίου υλοποιούμεθα και συμπεριφερόμεθα. Θέλεις να πλησιάσεις στο Θεό. Το σημαίνει ότι πρέπει να περάσεις όλα αυτά τα επίπεδα με όλη την προσπάθεια που χρειάζεται και όταν έχεις φτάσει εκεί πέρα, τότε να έχεις φτάσει εκεί πέρα, εντάξει, τότε πια θα μιλήσουμε. Δεν θα μας μιλάς πια. Εντάξει. Λοιπόν, έτσι λοιπόν γίνεται η ανάληψη και έτσι γίνεται ουσιαστικά και η ανάπτυξη βάσει αυτών της ανάπτυξης αυτών των ορίων τα οποία υπάρχουν παντού. Δεν θα σου πω περισσότερα για την ώρα. Αλλά θα μιλήσουμε λίγο για μια άλλη ιδέα, τη λεγόμενη ομαδική ή συλλογική συνειδητότητα. Αυτή τη στιγμή είμαστε ένας αριθμός ατόμων, μιλάμε για ένα ορισμένο θέμα, έχουμε εστιαστεί σε ορισμένο τρόπο σκέψης. Αυτό έχει ένα τελικό αποτέλεσμα μεταξύ μας. Το τελικό αποτέλεσμα είναι ότι υπάρχουν στοιχεία τα οποία ακούσατε και τα οποία λέτε, τα οποία σκεπτόσαστε κλπ, τα οποία είναι κοινά μεταξύ μας. Αυτά τα κοινά στοιχεία αποτελούν μέρος μιας συλλογικής συνειδητότητας που μας χαρακτηρίζει και μας κάνει σαν ομάδα διαφορετικούς από μια άλλη ομάδα που δεν έχει ακούσει τα όμοια πράγματα ή τα έχει ακούσει διαφορετικά. Εντάξει. Λοιπόν, η δημιουργία μιας ομαδικής συλλογικής συνειδητότητας είναι καθημερινό πράγμα. Δεν είναι μόνο η δικιά μας η ομάδα που χαρακτηρίζει την ομαδική μας συνειδητότητα. Όλοι μας έχουμε οικογένεια, ο καθένας από εμάς έχει μια ομαδική συνειδητότητα με την οικογένειά του. Κάποιος επαγγέλλεται ένας ψυχολόγος, έτσι. Με τους ψυχολόγους οι οποίοι σκέπτονται σαν κι αυτόν, έχει μια άλλη ομαδική συλλογική συνειδητότητα με την οποία και μοιράζεται μαζί του. Λοιπόν, κάποιος έχει υπηρετήσει. Ξέρετε, η εμπειρία είναι να εξυπηρετήσει. Εγώ υπηρέτησα 2,5 χρόνια. Μια δόση άκουγα τον εθνικό ύμνο και τεντώθηκα σαν στυλιάρι. Και γυρνάει η κόρη μου και μου λέει, μπαμπά, στρατιώτης δεν είσαι. Μου έκανε παρατήρηση, της έκανε εντύπωση. Όχι, είμαι στρατιώτης μέσα μου. Γιατί σε 2,5 χρόνια απόκτησα μια συλλογική συνειδητότητα που έχει να κάνει με τέτοιου είδους συμπεριφορά. Μέσα μου είμαι στρατιωτικός. Πώς θα το κάνουμε. Εντάξει. Αλλά για το παιδί μου δεν ήταν κάτι το οποίο θα μπορούσε να το καταλάβει και έτσι προτίμησα να μην απαντήσω καν. Και φτάνουμε στο μοντέλο της ημέρας. Το μοντέλο ζωνών συνειδητότητας.
τώρα θα δεις ότι διαφοροποιήσει τη συνειδητά της. Οι διάφορες μορφές συνειδητότητας είναι γνωστές σαν διαστάσεις. Ακούτε για διαστάσεις από διαφόρους. Τώρα θα ακούσετε και από μένα. Και θα αποφασίσετε μόνοι σας τι νομίζετε πως αξίζει τον κόπο να το θυμόσαστε. Λοιπόν, και το μοντέλο αυτό είναι ενεργειακό. Επομένως, χαρακτηρίζεται από το ενεργειακό πεδίο και από τη συχνότητα και πυκνότητα της ενεργείας που μας βοηθάει να ορίσουμε ορισμένα πράγματα και να και τουλάχιστον ποιοτικός, να ξέρουμε τι είναι πιο δυνατό, καλύτερο από το άλλο. Γιατί? Γιατί η συχνότητα, όσο πιο πολύ αναπτύσσεται, τόσο πιο πολύ μεγαλώνει και η ικανότητα δημιουργίας την οποία έχει. Αυτό σημαίνει συχνότητα. Η ικανότητα δημιουργίας, η ικανότητα μετασχηματισμών, άρα εξέλιξης. Από την άλλη μεριά, η πυκνότητα, που είναι αντίστροφη της συχνότητας, μας δείχνει πόσο παχύευστη είναι η ενέργεια, επομένως πώς μπορεί να τη συλλάβουν οι αισθήσεις μας. Άρα αυτό μας δείχνει δηλαδή τελειπίν. Αυτό που βλέπουμε εμείς είναι πολύ χαμηλά και πολύ ελάχιστα. Αλλά δημιουργήματα βλέπουν κάτι διαφορετικό. Αλλά δημιουργήματα βλέπουν κάτι πολύ πιο ψηλά. Δεν έχει σημασία. Όλα τα δημιουργήματα έχουν όμως αισθήσεις. Αλλιώς δεν θα μπορούσαν να διαφοροποιηθούν μεταξύ τους. Θα συνεκρούονται. Λοιπόν, από πάνω-πάνω έχουμε το μοναδικό επίπεδο, για το οποίο θα μιλήσουμε την επόμενη φορά. Την επόμενη φορά θα μιλήσουμε για την πνευματική ιεραρχία. Αυτό που θέλουμε να μιλήσουμε σήμερα είναι γενικώς να βάλουμε όλα τα στοιχεία που έχουν σχέση με το ενεργειακό επίπεδο σε ένα ενεργειακό μοντέλο. Αυτό είναι το ενεργειακό επίπεδο. Θα δούμε ότι ακριβώς από κάτω υπάρχει το συναισθηματικό επίπεδο ή αστρικό, που όπως σας έχω ήδη πει, είναι και το μέρος στο οποίο υπάρχει η δημιουργία, η οποία είναι συναισθηματική. Και η δημιουργία είναι αποτέλεσμα των σκέψεων που παρουσιάζονται μέσω της ενεργοποίησης του νοητικού επίπεδου. Η χαμηλότερη ζώνη συνειδητότητας που υπάρχει στο νοητικό επίπεδο είναι οι νοητικές συναρτήσεις. Είναι όταν έχεις κάτι εξ ανάγκη και πρέπει να πάρεις μια απάντηση, μια βοήθεια, έρχεται κατευθείαν υπό τον τύπο σκέψεων που δεν ξέρεις πώς τους έδωσε, δεν ξέρεις πώς δημιουργηθήκαν. Ξαφνικά σου έρχονται στο νου σου, λέω, ό,τι ιδέες που έχω, λέει ένας καλλιτέχνης. Εντάξει, τι ιδέες που έχω. Δικές του είναι. Τις πήρε. Λοιπόν, χαμηλά λοιπόν είναι οι νοητικές συναρτήσεις. Ακριβώς από πάνω είναι οι διάφορες νοητικές διεργασίες, οι οποίες, όπως είπαμε ήδη, καταλήγουν σε πολύπλοκα συναισθήματα. Αλλά χρειάζεται πιο πολύ ενέργεια για να μπορέσουν να υλοποιήσουν, να κάνουν τον μετασχηματισμό τους. Γι' αυτό είναι και πιο ψηλά. Πιο ψηλά είναι η μνήμη. Η συμπαντική μνήμη είναι η μνήμη όλης της δημιουργίας. Με άλλα λόγια, οι ακαστικές εγγραφές. Τα ακαστικά πεδία. Εδώ δηλαδή, ουσιαστικά, είναι όλα τα στοιχεία τα οποία συμπεριλαμβάνουν
όλες μας τις αποφάσεις, όλα τα σενάρια στα οποία έχουμε λάβει μέρος. Γιατί λάβαμε μέρος? Τι πιθανότητες είχαμε και τι συγκεκριμένες επιλογές ήταν διαθέσιμες σε εμάς για να μπορέσουμε, για να αποφασίσουμε. Όλα αυτά είναι μέσα. Με αντικειμενικό σκοπό, μην ξεχνάμε, ότι το μόνο που δεν μένει, που δεν θα καταστραφεί ποτέ, είναι ακριβώς οι ακασικές εγγραφές. Και δεν θα καταστραφεί για τον απλούστατο λόγο ότι ανήκει στο πνεύμα. Και είναι τα αρχεία με τα οποία μπορεί να ξαναπαίξει, αν θέλετε, μια ζωή. Ένα οποιοδήποτε συμβάν μπορεί να πας εκεί πέρα και υπάρχουν όλα τα στοιχεία για να μπορέσεις να το ξαναζήσεις. Αυτό κάνεις. Αυτό κάνεις όταν ονειροπολείς και πηγαίνεις κάπου για να κάνεις διακοπές. Ξαναπηγαίνεις εκεί πέρα και το ξαναπαίζεις. Αυτό κάνεις. Η επίσκεψη και η χρήση των ακασικών εγγραφών είναι για μας, δεν το συνειδητοποιούμε, αλλά το κάνουμε πάρα πολύ συχνά. Λέει ένας, φαντάσου, και αρχίζει και περιγράφει ένα συγκεκριμένο συμβάν. Αυτομάτως εκείνοι που τον ακούνε προσπαθούν να το συλλάβουν και να το δουν στο μυαλό τους. Και μάλλον κοιτάνε όλοι μαζί, κοιτάνε να διαμορφώσουν μια κοινή εικόνα με την οποία θα μπορούσαν να καταλάβουν κάτι. Εντάξει. Και ανάλογα την ικανότητα του καθενός πλησιάζουν αυτό που θα θέλει να πει κάποιος, αν το λέει σωστά, ή εν πάση περιπτώσει δημιουργούν κάτι, ίσως καλύτερο από αυτό που λέει ο άλλος, αλλά κάτι που κολλάει στην αναζήτησή τους. Λοιπόν, αυτή η προσπάθεια γίνεται με χρήση των ακασικών εγγραφών. Γιατί πρέπει να πας να πάρεις στοιχεία τα οποία ταιριάζουν στην αναζήτησή σου και να τα σειράψεις, να τα κολλήσεις με έναν τρόπο, να δημιουργήσεις, αν θέλεις, μια περιγραφή η οποία θα ικανοποιήσει τις ανάγκες της αναζήτησης. Κάνοντάς το αυτό, αυτού του είδους εικόνες γίνονται και δικές σου. Όπως γίνονται και σε όλους που προσπαθούν να κάνουν το ίδιο πράγμα. Πάνω από τη μνήμη έχουμε πλέον τη συνειδητότητα. Εδώ είμαστε. Συνειδητότητα έχει 7 ζώνες. Ένας ωραίος αριθμός. Η 7η ζώνη είναι η ολική συνειδητότητα. Είναι η συνειδητότητα του Θεού. Είναι η υπερσυνειδητότητα. Εδώ είναι τα πάντα. Τη βάζω εδώ γιατί όλα τα υπόλοιπα είναι μέρος αυτής. Εντάξει, είναι μέρος αυτής. Η 6η ζώνη είναι γνωστή σαν ομαδική συνειδητότητα ή σαν συνειδητότητα των μεγάλων δημιουργών. Θα σας εξηγήσω τι εννοώ. Η έννοια της ομαδικής συνειδητότητας δεν είναι, είναι παρόμοια, αλλά δεν είναι όπως εκείνη που έχουμε μεταξύ μας επειδή ακούμε ορισμένες σκέψεις κλπ. Είναι σε άλλο επίπεδο. Η ομαδική συνειδητότητα εδώ είναι πιο αφηρημένη. Λέει ότι υπάρχουν ανώτατες πνευματικές υποστάσεις οι οποίες έχουν τόσο τέτοια ομαδική συνειδητότητα που τους αρκεί οποιοδήποτε από αυτούς να μιλήσει και σε αντιπροσωπεύει. Όποιος από αυτούς μιλήσει, οι άλλοι λένε ναι. Και εγώ το ίδιο θα έλεγα αν είχα αποφασίσει να μιλήσω. Καταλαβαίνετε. Τέτοια ομαδική συνειδητότητα. Και μπορεί να έχεις χιλιάδες υποστάσεις οι οποίες βρίσκονται μαζί, πάλονται μαζί,
εκφράζονται μαζί, κάπου μιλάει ένας και όλοι οι άλλοι συμφωνούν. Θα πεις, θα συμφωνούν πάντα, όχι βέβαια. Εάν δεν συμφωνήσουν, πηγαίνουν κάπου αλλού να κάνουν δικά τους σημαντική συνειδητότητα. Εντάξει. Στο μεταξύ έρχονται κι άλλοι που συμφωνούν με τις προηγούμενες. Δεν υπάρχουν δεσμά. Υπάρχει ελεύθερη βούληση. Εντάξει. Δεν υπάρχουν δεσμά. Το θέμα είναι όμως ότι η ομαδική συνειδητότητα εκφράζει συνειδητοποιημένες οντότητες οι οποίες συμφωνούν σε μεγάλο βαθμό μαζί τους. Παραδείγματα. Δεν το έχω πολύ απλά. Καλό, κακό. Καλό, κακό. Μην ξεχνάμε ότι το κακό ήταν το δεξί χέρι του Θεού με τον αιωσφόρο. Και αποφάσισε για κάποιους λόγους ο Θεός, τον έδιωξε γιατί καβάλισε το καλάμι πιθανότατα. Κάτι που το βλέπουμε πολύ συχνά.